Σας χαιρετώ στο υπέροχο όνομα του Κυρίου μας. Και κάτι καλό θα γίνει ανάμεσά μας. Ο Κύριος θα κατεβάσει το χέρι του και θα μας αγγίξει όμορφα, καλά και ευλογημένα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι όμορφο που όλοι αγαπάμε. Για το χρήσιμο του Κύριου θα μιλήσουμε. Χρειαζόμαστε το χρήσιμο του Θεού να μεγαλώνει στη ζωή μας. Και σίγουρα να έχουμε και τη γνώση τι είναι το χρήσιμο του Θεού. Και πώς αυξάνει και πώς μεγαλώνει πάνω στη ζωή μας. Ξέρετε, το χρήσιμο του Θεού είναι η μερίδα του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Μας κάνει ικανούς να ζούμε τη νέα ζωή και μας κάνει ικανούς να υπηρετούμε τη Βασιλεία του Θεού. Στην ουσία είναι όλα χάρη. Αυτή τη νέα ζωή που μας χαρίζει ο Χριστός μας ικανούει το Άγιο Πνεύμα να τη ζήσουμε. Και να την ζήσουμε αλλά και να την υπηρετήσουμε. Όλα είναι χάρη από το Θεό είναι. Γι' αυτό θα κάνουμε έτσι ένα ωραίο μάθημα σήμερα, θα δούμε τι θα μας πει ο Κύριος. Να κάνω και εγώ μια προσευχή. Πατέρα Ουράνια, ζητάμε Κύριε, το δικό σου χρήσιμα Κύριε, χρήσε μας με το Λόγο σου, χρήσε μας με την αλήθεια σου Κύριε, χρήσε μας με τη δικιά σου αποκάλυψη και πληροφορία στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού και άγγιξε μας Κύριε σήμερα την καρδιά μας με έναν θαυμάσιο τρόπο Κύριε, ώστε να φύγουμε γεμάτοι και χαρούμενοι από τη δικιά σου παρουσία. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξέρετε, η άγνοια είναι κακό πράγμα. Ο Θεός θέλει να έχουμε αποκάλυψη του Λόγου του. Και σίγουρα σήμερα θέλει να μας μιλήσει τι είναι το χρήσιμο. Είναι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Και ο Θεός μέσα από τον Χριστό μας χρεί με το Πνεύμα του. Τι σημαίνει χρείομαι, γίνομαι ικανός. Να καταλαβαίνω, να μεταδίδω, να προσεύχομαι. Γίνομαι ικανός να αλλάζω, παίρνω χάρη. Η ικανότητα του Θεού φανερώνεται μέσα από το Άγιο Πνεύμα δια του Χριστού. Γι' αυτό θα πάμε στην Εφεσίους 1586, είναι πρώτο κεφάλαιο και στο 11. Εφεσίους. Εφεσίους 1586, Εφεσίους. Ένα κεφάλαιο, 11 εδάφια. Το βρήκαμε όλοι. Τι είναι το χρήσιμο, είναι κληρονομιά του Θεού στη ζωή μας. Τι είναι κληρονομιά. Και πρέπει να λάβουμε από την κληρονομιά του Θεού πιο πολύ, έτσι, για να το δούμε, πρώτο κεφάλαιο και στο 11. Στον οποίον και πήραμε κληρονομιά καθώς προοριστήκαμε σύμφωνα με την πρόθεση εκείνου, ο οποίος ενεργεί τα πάντα κατά τη βουλή του θελήματός του, για να είμαστε σε έπαινο της δόξας του, εμείς που προελπίσαμε στον Χριστό, στον οποίο και εσείς ελπίσατε όταν ακούσετε το λόγο της αλήθειας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, το οποίο και καθώς πιστέψατε, σφραγιστήκατε με το Άγιο Πνεύμα της υπόσχεσης, που είναι ο αραβώνας της κληρονομιάς μας, μέχρι την απολύτρωση του λότου που αποκτήθηκε σε έπαινο της δόξας του. Τι λέει εδώ πέρα ο Παύλος, ότι καθώς λέει ακούσαμε την αλήθεια, η κληρονομιά του Θεού ήρθε στη ζωή μας. Και καθώς λέει πιστέψαμε, σφραγιστήκαμε με το Άγιο Πνεύμα, που είναι ο αραβώνας της κληρονομιάς είναι. Όταν ένας άνθρωπος δέχεται το Λόγο και το Χριστό και πιστεύει, γι' αυτό το αναφέρει πολύ ωραία στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 3 κεφάλαιο. Αν κάποιος λέει δεν αναγεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Όταν ένας άνθρωπος πιστεύει στο Λόγο, πιστεύει στον Χριστό, τότε ο Θεός τι κάνει, σφραγίζει αυτή την πίστη και την ταύτιση με το Άγιο Πνεύμα, που είναι ο αραβώνας της σύνδεσης με τον Χριστό, για να μπορέσει να γίνει και ο γάμος μετά. Που σημαίνει ο Θεός σφραγίζει αυτή την υιοθεσία με το Άγιο Πνεύμα. Τι είναι το χρήσιμα, είναι η μερίδα του Αγίου Πνεύματος της ζωής. Και έρχεται κατά χάρη Θεού μέσα από τον Χριστό έρχεται. Για να σφραγίσει αυτή τη σύνδεση με τον Χριστό. Και αν η πνευματική ζωή μεγαλώνει, η πνευματική ζωή. Ο Χριστός μεγαλώνει μέσα μας. Αν ο Χριστός μεγαλώνει και το χρήσιμο αυξάνει.
τι κάνει το χρήσμα, αυξάνει μέσα μας. Ο Θεός επιθυμεί να αυξάνει το χρήσμα στη ζωή σας. Που το αρχικό χρήσμα έρχεται με τη σωτηρία έρχεται στη ζωή σας. Όταν ένας άνθρωπος δέχεται τον Χριστό, γίνεται μέλος της Βασιλείας και ο Θεός το χρήει με το Πνεύμα Του για να μπορεί να καταλαβαίνει τα πράγματα της Βασιλείας. Στην ουσία το Άγιο Πνεύμα μας κάνει ικανούς να καταλαβαίνουμε, μας κάνει ικανούς να μαρτυρούμε, μας κάνει ικανούς να πιστεύουμε και μας κάνει ικανούς να υπηρετούμε τη Βασιλεία του Θεού. Ξέρετε, υπάρχουν δύο είδη πίστης υπάρχουν. Υπάρχει ανθρώπινη πίστη και υπάρχει πίστη Θεού. Και όταν ένας άνθρωπος πιστεύει, βάζει την ανθρώπινη πίστη, που είναι η πίστη που μπορεί να ζει ένας άνθρωπος να δουλεύει, να εργάζεται, την ανθρώπινη εμπιστοσύνη, και αποδέχεται το Λόγο του Θεού, γίνεται αποδοχή, γίνεται. Όταν ένας άνθρωπος πει, Κύριε, δέχομαι το Λόγο Σου, τον πιστεύω, τον δέχομαι στην καρδιά μου, τότε ο Θεός τι κάνει, του δίνει πίστη Θεού μέσα. Υπάρχει η πίστη του Θεού και η ανθρώπινη πίστη. Η ανθρώπινη πίστη είναι που ζει ο άνθρωπος στα καθημερινά του πράγματα και τον βοηθάει να δεχτεί το Λόγο, να κάνει αποδοχή του Λόγου. Και τότε ο Θεός του δίνει την πίστη του Θεού μέσα. Γιατί μπαίνει ο Χριστός μέσα, μπαίνει το Άγιο Πνεύμα μέσα, σφραγίζεται η ζωή του πνευματικά, αναγεννέται, γίνεται κομμάτι της Βασιλείας και το Άγιο Πνεύμα είναι το χρήσμα του Θεού στη ζωή μας. Και ο Θεός επιθυμεί αυτό το χρήσμα να μεγαλώνει μέσα μας, να αυξάνει. Αν η αμαρτία αναβαθμίζεται στον κόσμο, ο Θεός επιθυμεί το χρήσμα να μεγαλώνει στη ζωή μας. Ο Θεός επιθυμεί να μας χρεί πιο πολύ. Πώς μας χρεί ο Θεός, όταν το ζητάμε, όταν έχουμε τη γνώση και τη σοφία για να μπορούμε να καταλάβουμε πώς εργάζεται το χρήσμα του Θεού στη ζωή μας. Έτσι, για να δούμε και κάτι άλλο. Είναι 1563 σελίδα. Είναι Β' Κορινθίους είναι. Πρώτο κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο. Σήμερα θα πάρουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο και θα ξεκλειδώσει το πνεύμα μας, θα το ξεκλειδώσει το πνεύμα μας. Έχουμε ανάγκη αλήθεια να μας ξεκλειδώνει, να μας βγάζει από τη δικιά μας αντίληψη και να μας δίνει μια άλλη κατανόηση, έτσι. Είναι 19 εδάφιο, Κορινθίους Β, πρώτο κεφάλαιο 19. Βρήκαμε. Επειδή ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός που κηρύχθηκε ανάμεσά σας, από εμάς και από μένα και τον Σιλεωνό και τον Τιμόθεο, δεν έγινε ναι και όχι, αλλά έγινε σε αυτόν το ναι. Επειδή όλες οι υποσχέσεις του Θεού είναι σε αυτόν το ναι και σε αυτόν το αμήν. Προσδόξα το Θεό μέσα από εμάς. Αυτός δε που μας βεβαιώνει μαζί σας τον Χριστό και αυτός ο οποίος μας έχρισε είναι ο Θεός ο οποίος και μας πράγησε και μας έδωσε τον αραβόνα του Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας. Τι είναι ο Χριστός, είναι το ναι του Θεού είναι. Είναι το ναι και το αμήν του Θεού στη ζωή μας. Όλες οι υποσχέσεις είναι πάνω του. Και από την ώρα που εμείς τον δεχτήκαμε μέσα πήραμε όλη την κληρονομιά του Θεού στη ζωή μας. Έχουμε δικαίωμα εξαιτίας του Χριστού. Και ο Θεός τι κάνει, το σφραγίζει αυτό με τον αραβόνα του Πνεύματος. Έρχεται ο Θεός και μας χρήει δια του Χριστού με το Πνεύμα Του. Δεν μπορεί το Άγιο Πνεύμα να μπει σε έναν άνθρωπο αν δεν μπει ο Χριστός μέσα. Σε καμιά περίπτωση. Και αυτό και στην Παλιά Διαθήκη έκανε χάρη ο Θεός από τις θυσίες των ζώων, που υπήρχε το αίμα των ζώων, για να μπορεί ο Θεός να εργαστεί επάνω στους ανθρώπους. Που στη Νέα Διαθήκη ο Θεός χρήει τη σωτηρία των ανθρώπων με το Άγιο Πνεύμα. Για να μπορεί ένας άνθρωπος να καταλαβαίνει στο εσωτερικό του πνεύμα από το Άγιο Πνεύμα τι είναι η Βασιλεία του Θεού. Τι είναι η πίστη Θεού. Τι είναι το αιώνιο σχέδιο του Θεού. Επομένως το Άγιο Πνεύμα είναι το χρήσμα του Θεού στη ζωή μας που μας κάνει ικανούς να καταλαβαίνουμε. Μας κάνει ικανούς να μαρτυρούμε τον Θεό. Μας κάνει ικανούς να ζούμε τη νέα ζωή. Δώρο είναι όλα. Καθώς εγώ αναπαύουμε στον Χριστό, έρχεται το δώρο, η χάρη του Θεού. Τι έρχεται, το δώρο έρχεται. Και τότε εγώ μπαίνω σε ένα πνευματικό βασίλειο.
Γιατί τα λόγια του Θεού είναι διαχρονικά είναι. Και σίγουρα χρειαζόμαστε σοφία. Όταν εγώ σώθηκα, αυτό έγινε σε μια στιγμή μέσα μου. Όμως δεν τελειώνει, δηλαδή όσο εγώ μεταμορφώνομαι, ανακαινίζομαι, στην ουσία τι κάνω, λαμβάνω από το έργο της σωτηρίας και της αναγέννησης, αναγεννέμαι. Η αναγέννηση γίνεται σε μία στιγμή, αλλά έχει μια προέκταση στη ζωή μας. Όσο περπατάμε από αλλαγή σε αλλαγή, αναγεννιόμαστε, μεταμορφωνόμαστε. Όσο περπατάμε από ελευθερία σε ελευθερία, τι κάνουμε, περπατάμε στη νέα κτήση. Μπορεί να είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστώ, αλλά αυτό τι κάνει, φανερώνεται στη ζωή μας, συνεχόμενα και διαχρονικά, μέχρι το φθαρτό να γίνει άφθαρτο. Επομένως, η σωτηρία είναι το βασικό χρήσμα του Θεού στη ζωή μας. Με τη σωτηρία έρχεται το βασικό χρήσμα του Θεού στη ζωή μας. Και έρχεται ο Θεός να μας χρήσει. Δεν μπορείς να δεχτείς τον Χριστό στο πνεύμα σου και να γίνει αναγέννηση αν το Άγιο Πνεύμα δεν πει μέσα στο πνεύμα σου. Και να χρήσει το δικό σου πνεύμα. Να μπορείς να καταλαβαίνεις και να περπατάς τη Βασιλεία του Θεού, να αντιλαμβάνεσαι γιατί τα πνευματικά είναι πνευματικά. Όπως έχουμε δύο είδη πίστη, στην ανθρώπινη πίστη, και αυτό όταν ο Χριστός ζήταγε πίστη, ζητάει πίστη, δεν έχουν οι άνθρωποι πίστη Θεού. Τι πίστη ζητάει? Ζητάει την ανθρώπινη πίστη να γίνει αποδοχή του Λόγου. Και όταν γίνει αποδοχή του Λόγου, έρχεται η πίστη του Θεού μέσα. Διαφορετικά είναι η ανθρώπινη πίστη που είναι πάνω στην ψυχή και στον φυσικό άνθρωπο. Η ανθρώπινη πίστη σε βοηθάει να δεχτείς το Λόγο του Θεού, να τον αποδεχτείς και να μπει η πίστη του Θεού μέσα σου. Και η πίστη του Θεού είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι η πίστη του Θεού? Καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι καρπός του Λόγου του Θεού. Υπάρχει η ανθρώπινη πίστη και η πίστη του Θεού. Το ένα επίπεδο πίστης σε βοηθάει να δεχτείς το Λόγο και να έρθει μέσα σου η πίστη του Θεού και να έρθει το χρήσμα του Θεού. Να μπορέσει ο Θεός να μπει μέσα σου για να σφραγίσει τη σωτηρία του Χριστού. Γιατί ο Χριστός κατοικεί πνευματικά μέσα μας. Δεν κατοικεί φυσικά ο Χριστός μέσα μας. Τι κάνει το Άγιο Πνεύμα? Φέρει τον Χριστό πνευματικά. Δεν παίρνουμε τον Χριστό με σάρκα και οστά, τον παίρνουμε πνευματικά μέσα μας. Γι' αυτό όταν είπε ο Κύριος ότι πρέπει να φάτε από το σώμα μου και το αίμα μου, σκανδαλίστηκαν οι μαθητές. Λέει τώρα θα φάμε τον Χριστό σωματικά, πώς θα τον φάμε? Τους μιλάει και πνευματικά. Ο Θεός πάντα μιλάει πνευματικά, μιλάει. Επομένως η σωτηρία μας είναι χρησμένη από τον Θεό στη ζωή μας. Χαλελούγια! Τι είναι η σωτηρία μας? Χρησμένη από τον Θεό είναι. Και έρχεται το Άγιο Πνεύμα να σφραγίσει αυτόν τον αραβόνα. Γιατί σήμερα η Εκκλησία είναι αραβωνιασμένη με τον νηφίο και περιμένει το γάμο. Και αυτό τον αραβόνα το σφραγίζει το χρήσμα του Άγιου Πνεύματος με την αναγέννηση. Αλλά δεν σταματάμε εκεί πέρα. Το έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα. Και αυτό η πρώτη στιγμή που έγινε η αναγέννηση είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 20ο κεφάλαιο. Όταν ο Κύριος κατέθεσε το αίμα στον πατέρα και μετά ήρθε σε συνάντηση με τους μαθητές και φύσηξε και τους λέει λάβετε, μίλησε λόγο. Και το Άγιο Πνεύμα μπήκε μέσα και αναγεννηθήκανε. Και δημιουργήθηκε ένας πυρήνας ανθρώπων. Και μετά την ημέρα της Πεντηκοστής έρχεται το Άγιο Πνεύμα και τι κάνει? Αναπαύεται σε μεγαλύτερη μερίδα ανθρώπων και γίνονται δύο πράγματα. Αναγεννιούνται οι άνθρωποι και γίνεται και η πλήρωση. Και αρχίζει και τι σημαίνει πλήρωση? Ήρθε μια ολοκλήρωση. Πλήρωση σημαίνει ολοκλήρωση. Αναγέννηση σημαίνει ότι γίνομαι νέος άνθρωπος, αλλά αυτό γίνεται συνεχόμενα. Δεν σημαίνει ότι αναγεννήθηκα και τελειώσαν τα πάντα στη ζωή. Αναγεννιέμαι. Μεταμορφώνομαι. Φεύγω από την παλιά μου φύση. Αυτό είναι το έργο της αναγέννησης. Το επόμενο κομμάτι λέγεται πλήρωση. Ολοκλήρωση. Η ολοκλήρωση δεν έχει τέλος. Ολοκληρώναμε. Μέχρι πότε θα ολοκληρώνουμε? Μέχρι να το συναντήσουμε και να φύγουμε. Επομένως, με την ολοκλήρωση γίνεται ένα άλλο κομμάτι. Στην ουσία της πράξης των Αποστόλων, την Πεντηκοστή έγινε κάτι. Ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό Του.
Και όταν ένας άνθρωπος σώζεται, ο Θεός αποκαλύπτει το πρόσωπό του μέσα. Του λέει, εγώ είμαι ο Σωτήρας. Ποιος είναι ο Χριστός? Είναι το εγώ είμαι. Ποιος είναι? Το εγώ είμαι. Όπως είπε στο Μωυσή ο Κύριος, εγώ είμαι Μωυσή, αυτό που είσαι μάτι. Και όταν ένας άνθρωπος αναγεννείται, είναι σαν το Μωυσή. Του λέει ο Χριστός, ξέρεις κάτι Δήμο, εγώ είμαι αυτό που έχεις ανάγκη. Και τότε ξεκινάει μια προσωπική σχέση με το μεγάλο εγώ είμαι, τον Θεό. Γιατί ο Χριστός είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Δεν είναι κάτι αδύνατο ο Χριστός, είναι το μεγάλο εγώ είμαι. Και ξεκινάει μια προσωπική σχέση εγώ με τον Κύριο. Και αυτό την μέρα της Πεντηκοστής ο Κύριος τι έκανε? Ήρθε με την παρουσία του, αναγέννησε αυτούς που δεν είχαν αναγεννηθεί. Τους ολοκλήρωσε και μετά βγήκανε και τα ενεργήματα. Έχουμε την αναγέννηση, την ολοκλήρωση και έχουμε τα ενεργήματα μετά. Τις εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος. Οι εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος είναι δώρα, θα το πούμε ίσως την άλλη Κυριακή, που μας βοηθάνε στη Βασιλεία. Αυτή και την μέρα της Πεντηκοστής οι γλώσσες γίνανε ένα σημείο προς τους απίστους. Τα χαρίσματα είναι δώρα που βοηθάνε στη διακονία και στην υπηρεσία. Αλλά την ημέρα της Πεντηκοστής τι έκανε? Ο Κύριος ήρθε και είπε στους ανθρώπους, εγώ είμαι το μεγάλο Α και το Μέγα. Μπήκε μέσα τους. Και έκανε τις καρδιές τους να τον συναντήσουν πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο από το πρόσωπο του Θεού στη ζωή μας. Και αυτό σε όλη τη βιβλό, ο Κύριος τι κάνει? Φανερώνεται πρόσωπο με πρόσωπο. Να πεις στον κάθε άνθρωπο, εγώ είμαι αυτό που έχεις ανάγκη. Εγώ είμαι ο Σωτήρας. Εγώ είμαι ο Προμηθεύων. Εγώ είμαι ο συγχωρών την αμαρτία. Έρχεται προσωπικά, έρχεται. Η επιθυμία του Θεού είναι να συναντήσει τον άνθρωπο πρόσωπο με πρόσωπο. Και αυτό στη γένεση κατέβαινε ο Κύριος και συνομιλούσε προσωπικά με τους ανθρώπους συνομιλούσε. Γι' αυτό, επειδή ο Κύριος είναι πνεύμα, είναι, τι είναι ο Θεός, πνεύμα είναι. Και εμείς δεν παίρνουμε τον Χριστό σαρκικά μέσα. Όταν λέω πήρα τον Χριστό, πήρα πνευματικά τον Χριστό μέσα. Πήρα πνευματικά το χρίσμα μέσα. Πήρα πνευματικά το Κύριο μέσα. Γιατί ο Κύριος είναι το χρίσμα στη ζωή μας. Ποιος είναι το χρίσμα? Ο Κύριος είναι. Ποιος είναι ο Χριστός? Είναι το χρίσμα στη ζωή μας. Είναι πνευματικά ο Κύριος στη ζωή μας. Παίρνουμε το Κύριο στη ζωή. Και αυτό γίνεται με την αναγκή. Αυτό την στις πράξεις των Αποστόλων ο Κύριος φανέρωσε το πρόσωπό του. Και έκανε τις καρδιές των ανθρώπων να ελκυστούν. Και μετά βγήκανε και δώρα, γίνανε τεράστια πράγματα. Αυτά είναι το αποτέλεσμα της σχέσης ήταν. Και αυτό είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή. Το πάνι είναι η σχέση. Η Μαρία κοίταγε τον Χριστό στο πρόσωπο και άκουγε. Το μυστικό είναι ότι ο Θεός έρχεται να αποκαλυφθεί πρόσωπο πρόσωπο. Και όταν ένας άνθρωπος αναγεννέται και έρχεται το χρήσιμο του Θεού μέσα του, ξεκινάει μια εσωτερική πνευματική σχέση. Το δικό του πνεύμα μπορεί να έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό λέει για την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει κοινωνία? Πρόσωπο με πρόσωπο. Τα δύο πνεύματα γίνονται ένα. Το δικό μου αναγεννημένο πνεύμα γίνεται ένα με το Άγιο Πνεύμα. Για να μπορεί ο Θεός να μεταδίδει επάνω μου το σχέδιό Του και την αλήθεια Του. Επομένως, η προσωπικότητα, τι είναι υπάρχει πιο μεγαλύτερο στον άνθρωπο, η προσωπικότητά Του. Τι πιο ωραίο έχει άνθρωπος στα πόδια, η προσωπικότητά Του είναι. Και μέσα από την προσωπικότητά Του λειτουργεί όλη η ζωή Του. Αυτό που είναι το πιο ωραίο κομμάτι στον άνθρωπο, η ύπαρξή Του, έρχεται σε επαφή με την ύπαρξη του Θεού. Στην ουσία η προσωπικότητα του Θεού τι κάνει? Έχει σχέση με τη δικιά μας προσωπικότητα. Μας μιλάει πρόσωπο με πρόσωπο. Και μετά σαν αποτέλεσμα έρχονται και τα δώρα του και τα χαρίσματα, όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως ο Κύριος είναι το Α και το Ω στη ζωή μας. Όταν λέω εγώ πήρα τον Χριστό, δεν πήρα κάτι αδύνατο μας. Πήρα το μεγάλο εγώ είμαι, τον Κύριο της εξόδου. Πήρα τον Θαυματουργό Θεό, πήρα τον Προμηθεύον Θεό. Και τι λέει ο Θεός, αφού τώρα εγώ μπήκα μέσα, τώρα ξεκινάμε μαζί Δήμο.
πώς ξεκίνησε ο Ισραήλ με τον Μωυσή το ταξίδι στην έρημο, προς τη γη Χανάν. Τι του είπε ο Θεός του Μωυσή? Μωυσή, εγώ είμαι, ό,τι είσαι ανάγκη. Όταν ένας άνθρωπος αναγεννέται, ξεκινάει ένα ταξίδι στην έρημο του κόσμου για να πάει στη γη Χανάν, που είναι η αιώνια βασιλεία. Και σε αυτό το ταξίδι υπάρχει κάποιος που λέει εγώ είμαι, το Α και το Μ, Χριστός. Ο ίδιος Κύριος είναι, που είπε στο Μωυσή εγώ είμαι. Δεν είναι κάτι δεύτερο αυτό, το ίδιο είναι. Το μεγάλο εγώ είμαι, ο Κύριος των δυνάμεων. Και έρχεται μέσα μας. Δεν υπάρχει αδύνατος Χριστός. Δεν υπάρχει αδύνατο χρήσιμα. Αλληλούια. Γιατί μόνο η προσωπική επαφή του Θεού έρχεται μέσα για να μπορέσει να αναπτύξει το σχέδιό Του στη ζωή μας και να προχωρήσουμε μαζί με τον Κύριο των δυνάμεων. Επομένως, όλα τα πράγματα του Θεού έχουν μια προέκταση. Κάθε φορά που ένα κομμάτι στη ζωή μου αλλάζει, αναγεννέμαι. Κάθε φορά που ένα κομμάτι στο χαρακτήρα μου αλλάζει, αναγεννέμαι. Γιατί η αναγέννηση ξεκινάει από το πνεύμα και μετά μεταφέρεται στην ψυχή και στην ύπαρξή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν αναγεννήθηκε η ψυχή μας, η φυσική μας ύπαρξη. Αναγεννήθηκε το πνεύμα μας. Και όσο εγώ κοιτάω στον Κύριο πρόσωπο με πρόσωπο, αναγεννέται η συμπεριφορά μου. Αναγεννέται ο χαρακτήρας μου. Αποχωρίζουμε τα παλιά βιώματα του παρελθόντος. Αποχωρίζουμε τις παλιές συνήθειες και δίνουμε καινούργια πράγματα. Επομένως, όλο αυτό είναι το έργο της αναγέννησης της ζωής μας. Το οποίο έχει μια προέκταση, έχει. Δεν σταματάει. Γιατί μπαίνει μέσα μας ο Θεός για να εκφράσει τον εαυτό Του. Και ξεκινάει μια ωραία σχέση εγώ με τον Κύριο. Να του πω, Κύριε, είσαι ο Πατέρας, είσαι το Α και το Ω, είσαι η προμήθεια, είσαι... Τα πάντα με ξεκινάει μια σχέση. Και τότε ο Θεός αρχίζει και δηλώνει τον εαυτό Του προσωπικά στη ζωή μας. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την ύπαρξη του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό. Στην ουσία, όταν έρχεται το χρήσιμο μέσα, η ύπαρξη του Θεού αναπαύεται μέσα μας. Ο Χριστός πνευματικά μπαίνει μέσα μας. Και ο Χριστός είναι ο Κύριος της εξόδου είναι. Γιατί οι γραφές πάντα επαναλαμβάνονται. Ό,τι κάνει ο Θεός το κάνει βιβλικά. Ποιος είναι ο Χριστός? Ο Κύριος της εξόδου. Ο θαυματουργός Θεός του Ισραήλ. Ο μεγάλος Ιεχωβά, ο Κύριος Αδωνάη. Αυτός είναι ο Χριστός. Έρχεται δια του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Είναι το χρήσμα. Είναι πνευματικά η ευλογία και η απολύτρωση του Θεού. Είναι πνευματικά η κληρονομιά του Θεού μέσα μας. Γι' αυτό μέσα στον Χριστό είναι τα πάντα του Θεού, το ναι και το αμήν του Θεού. Επομένως μέσα μας είμαστε πλούσιοι είμαστε. Τι είμαστε? Πλούσιοι είμαστε. Δεν υπάρχει αδύνατος Χριστός. Εμείς περιορίζουμε τον Χριστό με την ψυχή μας. Ο Χριστός μέσα του είναι αυτός ο ίδιος, εχθές, σήμερα και στους αιώνες. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα έρχεται να χρήσει τη ζωή μας σε ένα νέο κομμάτι, να φέρει τη ζωή μας σε πνευματική σχέση, να μπει το Άγιο Πνεύμα μέσα και να μπορούμε να προχωρήσουμε όμορφα, καλά και ευλογημένα, έτσι. Αλλά σίγουρα αυτό για να το καταλάβουμε πιο πολύ. Έτσι θα πάμε λιγάκι 1477 σελίδα. Είναι πράξεις των Αποστόλων 8 κεφάλαιο και στο 5 εδάφιο. Έτσι να δούμε έτσι πού μας πηγαίνει το Άγιο Πνεύμα. Είναι πράξεις των Αποστόλων 8 κεφάλαιο και στο 5 εδάφιο. Να δούμε τι θα μας πει ο Κύριος για αυτό το κομμάτι. Και ο Φίλιππος ήταν ένας διάκονος του Κύριου, ένας υπηρέτης του Κύριου ήταν. Και ξέρετε, αυτό το κομμάτι έχει να κάνει μετά την Ανάσταση του Χριστού. Δεν είναι πριν την Ανάσταση, είναι μετά την Ανάσταση. Και μετά την Ανάσταση ο Θεός μπαίνει στους ανθρώπους, μπαίνει. Δεν είναι πριν, είναι μετά την Ανάσταση. Και ένας διάκονος του Κυρίου στη Σαμάρια κηρύττει, κηρύττει τον Χριστό. Και ο Θεός ενεργεί τον λόγο του και γίνονται τεράστια πράγματα. Άνθρωποι σώζονται, βαπτίζονται. Ένας μάγος ο Σίμωνας μετανοεί και πιστεύει στον Κύριο.
θεραπείες γίνονται, τεράστια πράγματα γίνονται, γιατί ο Λόγος του Θεού μπαίνει μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Και να το δούμε εδώ πέρα. Ο δε Φίλιππος κατεβαίνοντα στην πόλη της Σαμάριας, κήρυτε τον Χριστό. Τι σημαίνει κήρυτε τον Χριστό? Μετέδιδε το χρήσμα. Όταν εμείς κηρύττουμε τον Χριστό, μεταδίδουμε το χρήσμα. Τι κάνεις? Μεταδίδεις το χρήσμα. Και το χρήσμα μπαίνει στους ανθρώπους και σπάει τα δεσμά. Τι κάνει το χρήσμα? Σπάει την εξουσία του σκοταδιού. Σπάει την εξουσία της αιχμαλωσίας. Γι' αυτό έχουμε εξουσία να καταστρέψουμε το σκοτάδι. Καθώς μεταφέρουμε το χρήσμα, τον Χριστό. Και όπου βρίσκουμε το σκοτάδι, το σπάμε. Γιατί μεταδίδουμε το χρήσμα. Γιατί ο Θεός καταστρέφει το σκοτάδι δια του Χριστού. Πώς καταστρέφει ο Θεός το σκοτάδι? Δια του Χριστού. Είπε ο Θεός να γίνει φως και έγινε φως. Τι είναι ο Χριστός? Είναι ο Λόγος. Το χρήσμα της δημιουργίας είναι. Τίποτα δεν μπορεί να αντισταθεί στον Χριστό. Και τα πλήθη σαν μια ψυχή πρόσεχαν στα λεγόμενα από τον Φίλιππο, ακούγοντας και βλέποντας τα θαύματα που έκανε. Και τα πλήθη λέει άκουγαν το λόγο που κήρυτε ο Φίλιππος. Και ο Θεός ενεργούσε με έναν υπερφυσικό τρόπο και γίνονταν θαύματα. Δεν μπορούν να γίνονται θαύματα και να λείπει ο Χριστός, να λείπει το Άγιο Πνεύμα. Γίνεται. Αφού ήταν ο Χριστός εκεί πέρα, εργαζόταν το Άγιο Πνεύμα. Το χρήσμα έμπαινε στις καρδιές των ανθρώπων και το Άγιο Πνεύμα θεράπευε τους ανθρώπους. Γιατί όπου είναι ο Χριστός είναι και το Άγιο Πνεύμα. Όπου είναι ο Λόγος είναι και το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορεί να λείπει το Άγιο Πνεύμα εκεί που είναι ο Λόγος. Εργάζεται, για να το δούμε. Επειδή λέει από πολλούς που είχαν ακάθαρτα πνεύματα, αυτά έβγαιναν φωνάζοντας με δυνατή φωνή και πολύ παραλυτική και χολή θεραπεύτηκαν και έγινε μεγάλη χαρά σε εκείνη την πόλη. Hallelujah! Κήρυτε ο Φίλιππος, τα δαιμόνια βγαίνανε από τους ανθρώπους. Οι παραλυτικοί θεραπευόντουσαν και μεγάλη χαρά έγινε στην πόλη και. Από πού ξεκινάει η χαρά? Από την Ανάσταση και τη σωτηρία του Χριστού ξεκινάει η χαρά. Μπήκε το χρήσμα στις καρδιές τους μέσα και ήρθε χαρά. Χαλελούγια! Αναστηθήκανε στη Σαμάρια. Μπήκε ο Χριστός μέσα. Όταν μπαίνει το χρήσμα μέσα, μόνο χαρά έρχεται. Δεν μπορεί να έρθει τίποτα. Έρχεται χαρά μέσα. Χαλελούγια! Θεραπείες είναι... Αλλά προσέξτε αυτό το κεφάλαιο. Θέλει να μας δείξει κάτι. Πώς συνεργάζονται οι διακονίες των εργατών. Και μετά έρχεται στη Σαμάρια ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Οι διακονίες πώς συνεργάζονται. Οι διακονίες πώς συνεργάζονται. Η χάρη που έχει ο Φίλιππος είναι αυτή. Να γίνουν θεραπείες, να αναγεννηθούν οι άνθρωποι, να πάρουν το αρχικό χρήσμα. Να πάρουν το Χριστό μέσα. Και μετά έρχονται ο Πέτρος και ο Ιωάννης που είναι και αυτοί οι εργάτες του Κυρίου και μεταφέρουν ένα άλλο χρήσμα από εδώ. Συνεργάζονται οι διακονίες. Το χρήσμα του Θεού έρχεται με δύο τρόπους στη ζωή μας. Πώς ήρθε την μέρα της Πεντηκοστής, 120 άνθρωποι κοίταγαν στον Θεό και προσευχόντουσαν. Είναι όταν ένας άνθρωπος κοιτάει στον Θεό και προσεύχεται. Το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μπει μέσα του, να τον αναγεννήσει και να τον ολοκληρώσει και να τον πληρώσει από την προσωπική σχέση. Και το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος έρχεται μέσα από τις διακονίες των εργατών έρχεται. Πώς έρχεται? Μέσα από τις διακονίες των εργατών έρχεται. Που σημαίνει ένας άνθρωπος μπορεί να δεχτεί το χρήσμα τον Κύριο στη ζωή του μέσα από την προσωπική του εξήγηση. Γιατί στην ημέρα της Πεντηκοστής οι άνθρωποι εξητούσαν τον Κύριο από την προσωπική του σχέση. Προσευχόντουσαν στον Θεό και ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Και εδώ πέρα μας διδάσκει ο Κύριος πώς εργάζονται οι διακονίες των εργατών τώρα πώς εργάζονται. Ένα υπηρέτη του Κύριου κηρύττει εκεί πέρα και γίνονται τεράστια πράγματα και σημεία. Και ο Θεός αναγεννάει τους ανθρώπους, αλλά δεν τους πληρώνει, δεν τους ολοκληρώνει με το πνεύμα του. Τους αναγεννάει, θεραπεύονται, βγαίνουν τα δαιμόνια και ξέρετε όταν βγαίνουν τα δαιμόνια από έναν άνθρωπο, κάτι πρέπει να μπει μέσα τους. Μπαίνει το Άγιο Πνεύμα μέσα τους. Γιατί καθαρίζει αυτό το σπίτι και να πάμε το Θεός μέσα.
και κρατάει αυτό το σπίτι καθαρό. Και να δούμε, και εκεί πέρα ήταν και ένας μάγος. Ένας δυνατός μάγος. Και η παρουσία του Θεού επηρέασε και αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν κάποιος Σίμωνας λέει που έκανε μεγάλες μαγείες. Ένας υπηρέτης του Σατανά ήταν. Και η παρουσία του Θεού που έπεσε στη Σαμάρια, όχι μόνο άγγιξε εκείνο τον τόπο, αλλά επηρέασε και αυτόν τον μάγο. Η καρδιά του ήρθε σε μετάνοια και ανακαινήθηκε γι' αυτό, δέχτηκε τον Χριστό. Στην πόλη προϋπήρχε κάποιος άνθρωπος που ονομαζόταν Σίμωνας, κάνοντας μαγείες και εκπλήττοντας το λαό της Σαμάριας, λέγοντας για τον εαυτό του ότι είναι κάποιος μεγάλος, ένας μεγάλος μάγος, είχε μεγάλη δύναμη. Είχε ισχυρή δύναμη του Σατανά. Όπως και στη Βασιλεία του Θεού έχουμε εργάτες που είναι κατά επίπεδα, δεν είναι όλοι εργάτες στο ίδιο επίπεδο. Έτσι και στο Βασίλειο του Σατανά όλοι οι μάγοι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, ήταν μεγάλος μάγος. Δηλαδή παράδειγμα ο Κόπερφιν που είναι στην Αμερική είναι μεγάλος μάγος. Κάνει υπερφυσικά πράγματα, μπορεί να είναι στην Αμερική, στην Ιταλία, στην Γαλλία, ξαφνικά. Δημιουργεί ψευδεστήσεις, τεράστια δύναμη. Κάποιοι άλλοι μάγοι δεν τα κάνουν αυτά. Υπάρχουν κατηγορίες μάγων. Αυτός ήταν μεγάλος μάγος, έκανε δυνατά πράγματα. Και η δύναμη του Θεού τον επισκέφτηκε, έτσι. Του έδιναν μάλιστα προσοχή επειδή για πολύ καιρό τους είχε καταπλέξει με τις μαγείες, έκανε υπερφυσικά πράγματα. Όταν όμως πίστεψαν στον Φίλιππο που ευαγγελίζονταν τα αναφερόμενα στη Βασιλεία του Θεού και το όνομα του Ιησού Χριστού, βαπτίζονταν άντρες και γυναίκες. Αυτός πλανούσε τους κατοίκους Σαμάριας. Και όταν πήγε ο Φίλιππος εκεί πέρα, τότε οι άνθρωποι μεταστράφηκε η καρδιά τους. Δέχτηκαν τον Χριστό και βαπτίστηκαν άντρες και γυναίκες. Και ο ίδιος ο Σίμωνας μάλιστα πίστεψε, αφού με τον Φίλιππο και θεωρώντας σημεία και μεγάλα θαύματα που γίνονταν, έμεινε κατάπληκτος. Όχι απλά οι άνθρωποι στη Σαμάρια πίστεψαν, αλλά και ο ίδιος ο Σίμωνας πίστεψε. Πίστεψε. Δέχτηκε τον Χριστό στην καρδιά του. Όταν η Γραφή λέει ότι οι άνθρωποι πίστεψαν, σημαίνει ότι αποδέχτηκαν τον Χριστό στην καρδιά τους και ο Θεός μπήκε μέσα τους. Τους έδωσε και πίστη Θεού και αναγεννηθήκαν. Αυτό σημαίνει πίστεψαν. Δεν υπάρχει πιστεύω στον Θεό χωρίς να μπει ο Θεός. Έγινε η αποδοχή του Λόγου του Θεού, πίστεψαν και η δύναμη του Θεού επηρέασε τη ζωή τους. Φύγαν τα δαιμόνια, φύγαν οι ασθένειες. Μέχρι και αυτός ο μεγάλος μάγος μεταστράφηκε. Και αυτός βαπτίστηκε και άρχισε να μαθητεύει κοντά στον Φίλιππο για αυτός. Η δύναμη του Θεού τους επηρέασε σε όλους εκεί πέρα. Επομένως το αρχικό χρήσμα μπήκε σε όλους μέσα. Σε όλους μπήκε μέσα. Φύγανε τα δαιμόνια, φύγανε οι καταστάσεις, άρχισαν οι άνθρωποι να έχουν χαρά, ανάσταση, σωτηρία, δοξολογούσαν τον Κύριο, ομολογούσαν το όνομα του Ιησού, έγινε χαρά μεγάλη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στο 14. Τώρα έρχεται τώρα η διακονία δύο εργατών τώρα. Του Πέτρου και του Ιωάννη. Οι διακονίες συνεργάζονται τώρα. Οι διακονίες συνεργάζονται. Γι' αυτό και ο Παύλος όταν στην Έφεσο βρήκε κάποιους μαθητές τους λέει «Λάβατε πνεύμα Άγιο όταν πιστέψατε». Και του λένε «Όχι, λέει αυτοί γιατί έχουμε βαπτιστεί στο βάπτισμα του Ιωάννη». Το βάπτισμα του Ιωάννη δεν μπορούσε να τους δώσει αναγέννηση. Δεν μπορούσε να τους δώσει τη σωτηρία μέσα. Προετοίμαζε τις καρδιές τους. Τότε τους μίλησε ο Παύλος για το βάπτισμα του Ιησού Χριστού, τους βάπτισε. Τους έδωσε το λόγο. Τους είπε ότι ξέρετε κάτι, αν δεχτείτε τον Χριστό τώρα στην καρδιά σας. Και μετά, τι σημαίνει ο Παύλος, λάβατε πνεύμα Άγιο. Τους λέει αναγεννηθήκατε από το Άγιο Πνεύμα. Και μετά την αναγέννηση τους εξίσου ότι υπάρχει και κάτι άλλο που λέγεται πλήρωση. Θα λάβετε και δώρα και χαρίσματα. Και του λένε αυτοί, όχι, δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Τους έδωσε λόγο ο Παύλος. Ο λόγος μπήκε μέσα στην καρδιά τους. Βαπτίστηκαν στο όνομα του Ιησού. Και τότε, σαν εργάτης που ήταν, έβαλε τα χέρια πάνω και το Άγιο Πνεύμα και τους αναγέννησε και τους πλήρωσε και τους έδωσε και δώρα μετά. Αρχίσαν να γλωσσολαλούσαν και προφητεύανε. Επομένως, τα πάντα γίνονται δια του λόγου και δια της διακονίας των εργατών. Για να δούμε στο 10. Οι Απόστολοι που ήσαν στη Ιεροσόλυμα, όταν άκουσαν ότι η Σαμάρια δέχτηκε το Λόγο του Θεού, έστειλαν σε αυτούς τον Πέτρο και τον Ιωάννη.
οι οποίοι όταν κατέβηκαν προσευχήθηκαν για αυτούς για να λάβουν Πνεύμα Άγιο, επειδή δεν είχε ακόμα επιπέσει σε κανένα από αυτούς, αλλά ήσαν μονάχα βαπτισμένοι στο όνομα του Κύριου Ιησού, τότε έβαζαν επάνω τους τα χέρια και έπαιρναν το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό το κομμάτι, αν το δεις με το μυαλό, είναι σαν αντιφάσκιο λόγος του Θεού. Λέει, δεν είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο. Δεν είχαν λάβει τη δεύτερη μερίδα του Αγίου Πνεύματος. Όχι την πρώτη μερίδα. Γιατί η πρώτη μερίδα έρχεται δια της πίστεως στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό είπαμε, διαβάσαμε, ότι καθώς πιστεύεις, το αγίσαι με το Αγίου Πνεύματος. Εδώ μας δείχνει το δεύτερο επίπεδο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Το ξεχωρίζει. Δεν είχε επιπέσει, δεν είχε δοθεί από τον Θεό αυτή η χάρη. Και τότε αυτοί σαν εργάτες που ήταν, βάζαν τα χέρια τους επάνω. Και τότε εδώ δεν μιλάει, δεν λέει ότι μιλήσανε γλώσσες, σίγουρα μιλήσανε γλώσσες. Και μέσα από τη διακονία των εργατών τους μεταδίδαν τη δεύτερη μερίδα του Αγίου Πνεύματος. Στην ουσία με την αναγέννηση λαμβάνει το 80% του Αγίου Πνεύματος. Το 90% και με την πλήρωση λαμβάνει το 20%. Και ξεκινάει ένας δρόμος από το 20 να γίνει 30, 40, 50, να αυξάνεται. Ξεκινάει ο δρόμος της ολοκλήρωσης. Συνεργάζονται διακονίες. Η μία διακονία δώσε αυτό το πράγμα, οι άλλες διακονίες δώσαν αυτό το κομμάτι. Συνεργάζονται οι διακονίες. Και τότε βάζανε πάνω τους σαν εργάτες που ήταν τα χέρια και ο Θεός μετέδαινε την ευλογία του Αγίου Πνεύματος επάνω στη ζωή τους. Επομένως, ο λόγος του Θεού δεν αντιφάστηκε. Γιατί αν πούμε ότι έβαλαν τα χέρια και πήραν το Άγιο Πνεύμα, τότε τι δεχτήκανε, ποιο Χριστό δεχτήκανε μέσα. Ποιο χρήσμα δεχτήκανε μέσα. Τότε τι πιστέψανε, πιστέψανε ότι δεν πήραν τίποτα μέσα τους. Αφού το λέει η Γραφή, όταν πιστέψα, σφαγίστε, δύο θες. Υπάρχει το αρχικό χρήσμα της αναγέννησης και υπάρχει το δεύτερο χρήσμα που λέγεται πλήρως του πνεύματος. Το αρχικό έρχεται και σου δίνει το 80%. Γιατί προσέξτε, αν η πλήρωση σου δίνει το 80% και η σωτηρία το 20%, τότε φεύγεις από την αρχική ανάπαυση της σωτηρίας, φεύγεις από το πρόσωπο του. Το αρχικό χρήσμα έρχεται με τη σωτηρία μέσα μας. Και όταν έρχεται με τη σωτηρία, τότε εσύ αποκτάς πρόσωπο με πρόσωπο σχέση με τον Θεό. Κάθε Κυριακή όταν σας λέω ελάτε εδώ μπροστά να σας αγγίξω ο Κύριος, τι γίνεται, ξέρετε. Σας μεταδίδει ο Θεός το λάδι του Αγίου Πνεύματος επάνω σας. Γιατί αν με την αναγέννηση έλαβες το 80%, μίλησες γλώσσες, έλαβες το 20%, έγινε 100%. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Όταν έρθεις εδώ μπροστά και εγώ σου βάζω τα χέρια, το 100% γίνεται 101%, 102%, 103%, 104%, 105%. Επομένως η επιθυμία του Θεού είναι το χρήσιμο να μεγαλώνει επάνω μας. Αν ο Πέτρος και ο Ιωάννης πήγαν 100 φορές στη Σαμάρια και βάζανε 100 φορές τα χέρια επάνω στους ανθρώπους εκεί, το χρήσμα από το 100 έγινε, πήγε στο 200. Γιατί οι διακονίες των εργατών αυτό το σκοπό έχουν, να μεταδώσουν το χάρισμα, τη χάρη του Θεού πάνω στο λαό του Θεού και να αυξηθεί ο λαός του Θεού. Γιατί οι εργάτες παίρνουν την αποκάλυψη και την απλοποιούν στο λαό του Θεού. Γιατί αν δεν πήγαινε ο Πέτρος και ο Ιωάννης εκεί πέρα, μπορεί να κάνει και 10 χρόνια αυτοί να λαμβάνανε αυτή τη δωρεά. Γιατί αυτή είναι η διακονία των εργατών, να παίρνουν την αποκάλυψη του Θεού και να την απλοποιούν στο λαό του Θεού, ώστε αυτό να γίνεται απλό. Αν ο Χριστός μεγαλώνει, αν η αναγέννηση μεταμορφώνεται στη ζωή μας, φανερώνεται, έτσι και το λάδι του Αγίου Πνεύματος αυξάνει στη ζωή μας. Με δύο τρόπους. Ο ένας είναι η προσωπική σχέση με τον Θεό. Δηλαδή, αν κάτσεις στο δωμάτιό σου και προσευχθείς για 3 ώρες και έρθεις σε μια δυνατή επαφή με τον Θεό, ξέρεις τι θα γίνει. Ο Θεός θα βάλει τον λάδι του πάνω, θα σε χρήσει. Και το χρήσμα που έχεις μέσα από το 100 θα πάει στο 101. Την άλλη μέρα θα πάει στο 102. Την άλλη μέρα θα πάει στο 103. Την άλλη μέρα θα πάει στο 104. Γιατί ο Θεός επιθυμεί να χρήει τη ζωή μας. Επιθυμεί να βάζει το χρήσμα του στη ζωή μας. Και όταν εσύ δέχεσαι τη διακονία του εργάτη, ενός εργάτη, δεν έχουν όλοι οι εργάτες αυτή τη χάρη. Κάθε εργάτης έχει τη δικιά του χάρη. Άλλη ήταν η χάρη που είχε ο Φίλιππος, άλλη ήταν η χάρη που είχε ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Τότε το χρήσμα μέσα από τη διακονία μεγαλώνει.
Το μόνο που επιθυμεί ο Θεός είναι να βάζει επάνω μας το χρήσμα. Και όσο βάζει το χρήσμα επάνω, τι θα γίνει? Θα νικήσουμε τη σάρκα μας. Θα νικήσουμε το εγώ μας. Θα αποκαλυφθεί ο Χριστός από μέσα μας. Και θα έχουμε μια αφιερωμένη ζωή συνέχεια με τον Κύριο. Διαφορετικά, όταν είμαστε αδύνατοι, μας νικάει η σάρκα. Μας νικάει η εξουσία του κόσμου. Και ο Θεός επιθυμεί να βάζει το χρήσμα του επάνω στον κόσμο. Και αυτό λέει, αν εσείς είσαστε άνθρωποι, λέει, και το παιδί σας ζητήσει ψωμί, θα του δώσετε πέτρες? Πόσο μάλλον ο Πατέρας Ουράνιος, όταν ζητάμε να μας χρεί με το Πνεύμα του, επιθυμεί να βάζει επάνω μας το χρήσμα του. Επιθυμεί να βάζει επάνω μας το χρήσμα του. Άλλο οι εκδηλώσεις. Θα πούμε τι είναι εκδηλώσεις, που είναι τα ενεργήματα του Πνεύματος. Ο Θεός τι κάνει? Όταν μας χρεί σε αλήθεια. Μας αλήθεια. Και όταν ο Θεός κάπου φανερώνει το πρόσωπό του και το χέρι του κατεβαίνει επάνω μας, μας αλήθεια. Μεγαλώνει το χρήσμα επάνω μας. Και όταν μεγαλώνει το χρήσμα, πεθαίνει σάρκα στη ζωή μας. Πεθαίνει το εγώ μας. Πεθαίνει η αμαρτία στη ζωή μας. Πεθαίνει η αδυναμία στη ζωή μας, γιατί το χρήσμα μεγαλώνει. Τι σημαίνει χρησμένος άνθρωπος? Αφιερωμένος άνθρωπος. Τι σημαίνει χρησμένος? Πειθαρχημένος άνθρωπος. Τι σημαίνει χρησμένος άνθρωπος? Σταθερός άνθρωπος. Τι σημαίνει χρησμένος άνθρωπος? Άνθρωπος που είναι πιστός στα λόγια του. Το χρήσμα μεγαλώνει. Αν η αμαρτία μεγαλώνει και το χρήσμα μεγαλώνει, τι κάνει το χρήσμα? Μεγαλώνει στη ζωή μας. Και αυτό πρέπει να διαφυλάξουμε, το χρήσμα του Θεού στη ζωή μας. Πώς διαφυλάμε το χρήσμα του Θεού? Με την αγιότητα. Πώς διαφυλάμε το χρήσμα του Θεού? Με την αφιέρωση. Και καθώς κοιτάμε στο Θεό πρόσωπο με πρόσωπο, τι κάνει τι ο Κύριος σήμερα εδώ πέρα? Καθώς κοιτάμε στο πρόσωπο του, το χέρι του κατεβαίνει πάνω και μας αλήθει. Και μας κάνει ικανούς να καταλαβαίνουμε. Μας κάνει ικανούς να είμαστε αφιερωμένοι. Μας κάνει ικανούς να υποστηρίξουμε την κληρονομιά μας, να διεκδικήσουμε τη γη μας. Με κάνει ικανό. Διαφορετικά η πίεση της σάρκας με κάνει και τα χάνω όλα. Επομένως ο Θεός επιθυμεί κάτι, να βάζει επάνω μας το χρήσμα του. Να βάζει επάνω μας το χρήσμα του και από το 80 να πάμε στο 100. Από το 100 να πάμε στο 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, συνέχεια. Να μεγαλώνει το χρήσμα για να πεθαίνουμε μέσα και να βγαίνει ο Χριστός από μέσα μας. Και μέχρι πότε θα μας χρεί ο Θεός? Μέχρι να μας πάρει στη Βασιλεία του πάνω. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι σαν τη βροχή, έρχεται πάνω μας και μας αλλοιώνει, μας ποτίζει, για να μπορεί ο άνθρωπος να νικήσει τον εγωκεντρικό του εαυτό. Γιατί αν δεν είμαι δυνατός στο χρήσμα, τι κάνω και ποιο λόγο εξητάω το πρόσωπο του Θεού? Για να παίρνω το λάδι του πάνω. Και ποιο λόγο εξητάω την κοινωνία του Θεού? Για να μπορεί ο Θεός να αλλοιώνει. Αναπαύομαι στον Χριστό που είναι μέσα. Αισθάνομαι την πληρότητα, κοιτάω στο πρόσωπο του Θεού και το χέρι του Θεού έρχεται πάνω και με αλήθει. Και όσο με αλήθει ο Θεός, τότε καταλαβαίνω πιο βαθιά πνευματικά πράγματα. Και καταλαβαίνω και αυτό, η διακονία των εργατών αυτό το σκοπό έχει. Να βοηθάει το λαό του Θεού και να αυξάνει στα πνευματικά πράγματα. Και αυτό κάθε Κυριακή όταν έρχεται κάποιος και να του λέω, έλα να σου βάλω. Και αυτός αποδέχεται τη διακονία του ποιμένου του. Τι γιατί? Μεταφέρεται το Άγιο Πνεύμα επάνω του και μεγαλώνει το χρήσμα. Δεν είναι απαραίτητο να μιλάει γλώσσες. Γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι ένα πνεύμα. Οι γλώσσες είναι εκδηλώσεις του Πνεύματος. Το Πνεύμα είναι πνεύμα, είναι η ύπαρξη του Θεού. Μεγαλώνει η ουσία και η φύση του Θεού στη ζωή μας πάνω. Και τότε εγώ έχω κοινωνία πρόσωπο-πρόσωπο με το Θεό. Όσο το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος μεγαλώνει, εγώ έχω κοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο με το Θεό. Έχω ανάπαυση στο πρόσωπο του Θεού. Αισθάνομαι την εσωτερική πληρότητα του Χριστού μέσα μου. Και τότε τα δώρα του Θεού βγαίνουν στη ζωή μου. Γιατί και τα δώρα του Θεού είναι σημαντικά, αλλά πιο σημαντική είναι η παρουσία του Θεού. Γι' αυτό εδώ πέρα λέει, βάλαν τα χέρια, δεν λέω ότι μιλήσανε γλώσσες.
Σίγουρα όσοι δεν είχαν μιλήσει, μιλήσανε. Αλλά τους μεταδίδανε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και μεγάλωνε το χρήσμα πάνω τους. Κι αν ο Πέτρος και ο Ιωάννης πήγαν 100 φορές στη Σαμαρία, τους μεταδώσανε 100 φορές αυτό. Και αυτό λέει και ο Παύλος, λέει, επιθυμώ να σας δω και να σας μεταδώσω κάποια χάρη και κάποιο δώρο από το Θεό που έχω σαν εργάτες. Τι είναι ο εργάτες? Παίρνει από το Θεό και το μεταδίδει στο λαό του Θεού. Και κάνει το λαό του Θεού να δέχεται απλά την χάρη του Θεού. Ένας τρόπος είναι από την προσωπική μου σχέση με τον Θεό και ένας τρόπος είναι από τις διακονίες των εργατών που έχει ο Θεός στην Εκκλησία. Και τα δύο αυτά συνεργάζονται. Δεν ακυρώνει το ένα το άλλο. Την ημέρα της Πεντηκοστής λάβανε από την προσωπική του σχέση με τον Θεό και μετά από τον Παύλο, από τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη λαμβάνουν από τις διακονίες. Οι διακονίες συνεργάζονται για ένα σκοπό, για να μπορεί να μεγαλώνει επάνω στη ζωή μας το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε, όταν το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος από το 100 φτάσει στο 500, ξέρετε τι γίνεται? Ξέρετε τι συμβαίνει? Δεν μπορούν να κάτσουν ένα δευτερόλεπτο χωρίς προσευχή. Χουρα μπασάντια! Δεν μπορώ να κάτσω μία στιγμή που να αναπαυτώ στον κόσμο. Τσέχομαι. Κύριε, στείλε με. Τσέχομαι. Αυτό είναι το χρήσμα του Θεού. Όσο βάζει ο Θεός το χρήσμα πάνω, παίρνεις φωτιά. Δεν μπορείς να ζήσεις ένα δευτερόλεπτο για τον εαυτό σου. Όχι να το στείλει. Όχι να το τηλεοράσεις. Γονατίζω κάτω και λιώνουν τα δάπεδα, λιώνουν τα παντελόνια, τα φορέματα, κόβονται όλα. Τσέχομαι από τη φωτιά του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός θα βοηθήσει την αδυναμία μας βάζοντας το χρήσμα επάνω. Βάζοντας το χρήσμα επάνω. Βάζοντας το χρήσμα επάνω. Βάζοντας το χρήσμα επάνω. Για να νικήσουμε τη σάρκα, τον διάβολο, τα δαιμόνια, την αμαρτία, τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το χρήσμα επάνω μας. Να έρχεται επάνω μας το χρήσμα. Και όσο έρχεται το χρήσμα επάνω μας, η ζωή μας είναι ταγμένη μόνο για τον Θεό. Δεν υπάρχει ούτε ένα κομμάτι που το κρατάμε για τον εαυτό μας. Τα πάντα δίνονται στο Θεό. Όσο το χρήσμα είναι μικρό, πολλά κομμάτια τα κρατάμε για τον εαυτό μας. Γι' αυτό, γιατί δεν είναι το χρήσμα, πρέπει να το κερδίσουμε το χρήσμα. Με την αφιέρωσή μας να το κερδίσουμε. Με την προσευχή μας. Με την πίστη μας στο Θεό. Ο Θεός επιθυμεί να βάζει το χρήσμα επάνω μας. Για να το δούμε λιγάκι εδώ πέρα. Στο 18. Βλέποντας δε ο Σίμωνος ότι με την επίθεση των χεριών των Αποστόλων δίνεται το Πνεύμα του Άγιο, τους προσέφερε χρήματα. Λέγοντας, δώστε σε μένα αυτή την εξουσία, ώστε σε όποιον βάζω τα χέρια, βάλω επάνω μου του τα χέρια να παίρνει το Άγιο Πνεύμα. Προσέξτε τι και το Σίμωνας, παρόλο που είχε αναγεννηθεί, του βγήκε ο παλιός του εαυτός, βγήκε κατευθείαν. Είναι σαν να αναγεννηθεί ένας άνθρωπος εδώ πέρα και μετά από μια εβδομάδα να μου πει εμένα, αδερφέ, επιμένα να ανέβω στον άβο να ανακηρύξω το Ευαγγέλιο. Του βγήκε η σάρκα του γιατί. Και νόμισε με τον παλιό τρόπο της σάρκας που είχε ότι μπορούσε να εξαγοράσει αυτή τη διακονία του Θεού. Και τι του λέει, σαν να του λέει ο Πέτρος, του λέει, σαν να του λέει, ησύχασε λιγάκι, προσγείωσε τον εαυτό σου. Αυτά κερδίζονται με την αφιέρωση αυτό. Πώς κερδίζονται? Με την αφιέρωση κερδίζονται. Και αμέσως του βγήκε η σάρκα. Γιατί ένας αναγεννημένος άνθρωπος δεν έχει αναγεννηθεί κατά πάντα στην ψυχή του. Τον ακολουθούν οι συνήθειες του παρελθόντος. Και του βγήκε κατευθείαν, ήταν ελκυστικό αυτό να βλέπει τον Θεό να χρησιμοποιεί τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Φίλιππο και αυτό τον έλκυσε. Και επειδή είχε από το παρελθόν την τάση να έχει αυτό να κάνει μαγείες, να γοητεύει τον κόσμο, τον έλκυσε αυτό που έβλεπε και λέει να σας δώσω χρήματα. Και δεν αγοράζεται η δωρεά του Θεού με χρήματα. Κερδίζεται με αφιέρωση, κερδίζεται. Αγοράζονται πνευματικά με χρήματα? Όχι βέβαια. Με αφιέρωση κερδίζουν τώρα. Καθώς ακολουθούμε και τότε ο Πέτρος είπε σε αυτόν το ασήμι, ας είναι μαζί σε σένα και σε απώλεια επειδή νομίζεις ότι η δωρεά του Θεού αποκτήεται με χρήματα. Εσύ δεν θα έχεις μερίδα ούτε κλήρωση τούτο το λόγο, επειδή η καρδιά σου δεν είναι ευθεία μπροστά στο Θεό. Μετανόησε λοιπόν
από αυτή την κακία σου και δεήσου στο Θεό να συγχωρεθεί σε σένα η μηνόηση της καρδιάς σου, μία που σε βλέπω ότι είσαι ακόμα σε χολή πικρίας και σε δεσμό αδικίας. Είναι λογικό να λειτουργεί έτσι ο Σίμωνας, γιατί είναι στα αρχικά βήματα της πίστης, τον ακολουθεί σάρκα ακόμα. Και αμέσως νομίζω ότι με αυτόν τον πλάγιο τρόπο θα πάρει τη διακονία και την ευλογία του Θεού. Και τι κάνει ο Πέτρος εκεί με τον Ιωάννη, τον προσγειώνει, του λέει ησύχασε, του λέει έχει ο Θεός για σένα, αλλά πρώτα πρέπει να φτιάξει την αφιέρωσή σου, την καρδιά σου, τα βήματά σου και μετά ο Κύριος θα σε χρησιμοποιήσει και θα σου δώσει και σένα άγια πράγματα και βουλευμένα στη ζωή σου. Ευχαριστώ τον Θεό. Τι είναι το χρήσμα, είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή σου. Γιατί ο Θεός, προσέξτε, δεν βάζει την παρουσία του κατευθείαν 500%. Γιατί είναι ανώριμος ο άνθρωπος. Θα πάρει την εξουσία του Θεού για εγωκεντρικούς σκοπούς, ό,τι έκανε σήμερα. Θα αρχίσει να καταδυναστεύει τον κόσμο με εγωκεντρικά και κίνητα. Δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη μεγάλη μερίδα χρήσματος. Χρειάζεται να ταπεινωθεί, χρειάζεται να οριμάσει, χρειάζεται να πάρει σοφία από τον Θεό, χρειάζεται να φτάσει σε ένα σημείο να τον εμπιστεύεται ο Θεός. Το ξέρετε ότι ο Θεός σήμερα δεν μπορεί να εμπιστευτεί το λαό του. Δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί. Θέλει να μας φέρει σε ένα σημείο να λέει ότι εγώ μπορώ να εμπιστευτώ το Δήμο. Μπορώ να εμπιστευτώ το Χρήστο. Μπορώ να εμπιστευτώ το Λονίδα. Αλλά για να μπορεί ο Θεός να πει ότι μπορώ να τους εμπιστευτώ, θα πρέπει εμείς να το αποδείξουμε πραγματικά και πρακτικά την πειθαρχία μας στον Θεό. Να μπορούμε να διαχειριστούμε διάφορα επίπεδα ευλογίας στη ζωή μας. Διάφορα επίπεδα αφιέρωσης με ταπεινό πνεύμα για να μπορέσει ο Θεός μετά να βάλει ένα πιο δυνατό χρήσιμα στη ζωή μας. Γιατί όλα κερδίζονται μέσα από την αφιέρωση. Από πού κερδίζονται? Μέσα από την αφιέρωση. Και θα πούμε για την άλλη ίσως Κυριακή για τα ενεργήματα του Αγίου Πνεύματος. Πόσο σημαντικά είναι στη διακονία και στο έργο του Θεού. Είναι τα δώρα, οι εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος. Ενώ το λάδι του Αγίου Πνεύματος έχει να κάνει με την ύπαρξη του Θεού, με τη φύση του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα είναι. Τι είναι ο Θεός? Πνεύμα είναι. Η φύση, η ύπαρξη του Θεού, όσο το χρήσμα μεγαλώνει, γι' αυτό και σήμερα μπορούμε να δούμε στον κόσμο, ο Θεός έδωσε κάποιους εργάτες πολύ δυνατό χρήσμα. Όσο το χρήσμα μεγαλώνει, μεγαλώνει η εμπιστοσύνη στην ύπαρξη του Θεού, στο πρόσωπο του Θεού. Και μετά τα δώρα έχουν την αξία τους. Ευχαριστώ τον Θεό. Αν εγώ μιλάω μία γλώσσα και δεν μπορώ να τη διαχειριστώ, σκέψου να έχω διάκριση πνευμάτων. Και στη δικιά μου διακονία πολλά δώρα εργάζονται. Τι διάκριση πνευμάτων έχω και λόγω σοφίας και λόγω γνώσης. Τι είναι διάκριση πνευμάτων? Παίρνει ένας άνθρωπος μέσα στην εκκλησία και βλέπεις ποιος είναι, τι θέλει, τι κάνει, διακρίνεις τα πάντα διακρίνεις. Επομένως όλα αυτά τα δώρα είναι ελκυστικά. Αν δεν μάθουμε να έχουμε κοινωνία με την προσωπικότητα του Θεού, με την ύπαρξη του Θεού, τότε και αυτά τα δώρα δεν θα μπορέσουν να εργαστούν πιο πολύ στη ζωή μας. Γιατί ο σκοπός του Θεού είναι να δίνει τα δώρα του και τα δίνει. Γιατί ο Θεός είναι χαρισματικός Θεός. Γι' αυτό τις πράξεις των Αποστόλων αυτό γινόταν. Το πρόσωπο του Θεού φανερωνόταν. Και ο Θεός έβαζε το χρήσμα του επάνω στους ανθρώπους. Το έβαζε. Πώς είναι η βροχή? Έπεφτε το λάδι του Θεού επάνω. Και όσο έπεφτε το λάδι του Θεού επάνω, τους έβγαζε από τον εαυτό τους. Τους έβγαζε από το παρελθόν τους. Έπεσε πολύ βροχή στις πράξεις των Αποστόλων. Επομένως, οι τελευταίοι χρόνοι είναι για πιο δυνατή βροχή, για πιο πολύ χρήσμα. Ώστε το κάθε παιδί του Θεού να φέρει καρπό για τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί όσο το χρήσμα μεγαλώνει επάνω μας, πεθαίνει σάρκα μας. Η φωτιά του Αγίου Πνεύματος σταυρώνει το εγώ μας, σταυρώνει σάρκα μας. Και τότε ο Χριστός που είναι μέσα μας εκδηλώνεται. Τι κάνει ο Χριστός? Εκδηλώνεται από μέσα μας. Εκδηλώνεται από μέσα μας για να μπορεί να εργαστεί μέσα από τη δικιά μας τη ζωή, γιατί αυτό είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, να κάψει τη σάρκα του ανθρώπου.
και να κάνει το πνεύμα του να εκδηλωθεί ο Χριστός, να φανερώνεται ο Χριστός, για να μπορούμε να περπατάμε σε μια μεγάλη μερίδα του Αγίου Πνεύματος. Και απαντώντας ο Σίμωνας είπε, δεηθείτε εσείς στον γύρο για μένα, για να μην έρθει επάνω κανένα από όσα είπατε. Αμέσως η καρδιά του έρθει σε μετάνοια, έρθει σε έλεγχο. Έρθει. Γιατί αμέσως του βγήκε η σάρκα του βγήκε. Επομένως όλοι είμαστε άνθρωποι και λειτουργεί έτσι η σάρκα του ανθρώπου. Χρειαζόμαστε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος να μπορεί να εργάζεται στη ζωή μας και να μπορούμε να καταλαβαίνουμε πιο βαθιά τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό και οι διακονίες σε αυτό το σκοπό έχουν, να βοηθήσουν τον άνθρωπο να καταλάβει ότι η ζωή με τον Χριστό είναι μια συνεχόμενη ζωή. Η μάχη με τη σάρκα είναι μια συνεχόμενη μάχη. Δεν σταματάει η μάχη με τη σάρκα. Όσο το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος αυξάνει, τόσο πιο πολύ θα πεθαίνει η σάρκα. Θα πεθαίνει η σάρκα και τότε μπορεί να εκδηλωθεί το σχέδιο του Θεού μέσα στη ζωή μας. Θα μπορεί να εκδηλωθεί το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό ο Κύριος μας διδάσκει μέσα από το Λόγο Του, για να καταλαβαίνουμε τι είναι η σωτηρία, τι σημαίνει πληρώνουμε, αρχίζει η ολοκλήρωση, αρχίζει ο δρόμος της ολοκλήρωσης. Πότε θα ολοκληρωθούμε? Όταν μας πάρει ο Κύριος. Δεν σταματάει η ολοκλήρωση ποτέ. Και όσο ο Θεός ευαρεστείται στο περπάτημά μας, τι κάνει? Βάζει επάνω μας το λάδι του μας. Βάζει επάνω μας την βροχή του Αγίου Πνεύματος μας. Και όσο βάζει επάνω μας την βροχή του Αγίου Πνεύματος, τόσο η σάρκα μας θα υποτάσσεται, τόσο το ψυχικό κομμάτι θα υποτάσσεται και τόσο ο χαρισματικός Χριστός θα βγαίνει μέσα από τη ζωή μας, θα βγαίνει. Και να μπορούμε να περπατήσουμε στην αλήθεια του Θεού, στην χάρη του Θεού και στην ευλογία του Κυρίου κατά πάντα μέσα στη ζωή μας και να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε. Γι' αυτό λέει και ο Παύλος, όταν ήμουν ανήπιο, λέει, σαν ήπιο μίλωσα. Όταν έγινε άντρας, άλλαξε ο τρόπος που σκέφτομαι και μιλάω. Επομένως, το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος μας βοηθάει στην αύξηση, στην ορίμανση, για να μην μπορούμε σιγά σιγά να το διεκδικούμε από το Θεό, δείχνοντας την εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Είναι σαν να σου δώσει, να δώσει ένας πατέρας σε ένα παιδί το αυτοκίνητό του, που είναι 10.000 κυβικά. Μπορεί να το οδηγήσει? Πάμε να το ρίξει στα χωράφια μας. Πρέπει να αποκτήσει σοφία και σύνεση. Επομένως ο Κύριος έχει ένα πολύ δυνατό χρήσμα για τους τελευταίους χρόνους για όλα τα παιδιά του, αλλά αυτό έρχεται μέσα από την ανάπαυση, την κοινωνία του Χριστού, την εμπιστοσύνη και την προσωπική σχέση. Όλοι μπορούμε να ζητάμε από τον Κύριο να χρήει κατά πάντα τη ζωή μας. Πώς το κάνει αυτό ο Θεός? Καθώς στεκόμαστε στη σχέση και λέμε, Πατέρα, χρήσε σήμερα τη ζωή μας με το Άγιο Πνεύμα. Χρήσε σήμερα τη ζωή μας με το Λόγο Σου, Κύριε. Χρήσε, Κύριε, σήμερα τη ζωή μας με τα δώρα Σου, Κύριε. Όλα τα ζητάμε στη σχέση, τα ζητάμε. Από πού τα ζητάμε? Από τη σχέση τα ζητάμε. Ο Θεός είναι Πατέρας και στο όνομα του Ιησού ζητάμε να χρήει τη ζωή μας. Ζητάμε να ικανώνει τη ζωή μας. Ζητάμε να καθοδηγεί τη ζωή μας. Τι κάνουμε? Ζητάμε από τον Θεό να το κάνει. Και ο Θεός δεν αρνείται να βάζει επάνω μας το δικό του χέρι, το δικό του χρήσμα, το δικό του λάδι, τη δικιά του ευλογία, γιατί όλα τα πράγματα του Θεού είναι αυξανόμενα. Γι' αυτό ο Θεός δίνει μια μερίδα Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο και μετά κοιτάει πώς εργάζεται ο άνθρωπος, πόσο πολύ το εξητάει αυτό. Και όσο εμείς το εξητάμε στην προσωπική σχέση με τον Θεό, ο Θεός θα το αυξήσει. Τα λάθη και αδυναμία δεν σταματάει τον Θεό, αρκεί να έχουμε ειλικρίνεια. Να μπορούμε να χτίζουμε τη σχέση κάθε μέρα μαζί του. Στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Και να βάζει ο Θεός στο χρήσμα. Τι σημαίνει χρειόμαι? Αλήφωμαι. Αλήφωμαι. Ικανώνομαι. Γίνομαι σκεύος στη βασιλεία και στα χέρια του Θεού. Γίνομαι δοχείο στην υπηρεσία του Θεού, αφιερωμένος σκεύος. Και όσο πιο πολύ ο Θεός βάζει το χρήσμα του, τόσο πιο πολύ αφιερώνεται η ζωή μας. Σίγουρα είναι ακριβό το χρήσμα του Θεού.
το παίρνουμε μέσα από την χάρη και από το αίμα του Κυρίου. Και όσο το αίμα του Κυρίου έχει μια μεγάλη θέση στη ζωή μας, το Άγιο Πνεύμα αναπαύεται στη ζωή μας. Αναπαύεται για ένα σκοπό, για να κτίσει τον Χριστό στο πνεύμα, στη ψυχή, στο χαρακτήρα παντού, στα σώματα μας. Και αυτό λέει στο τέλος, το φθαρτό θα γίνει άφθαρτο. Τι θα γίνει το φθαρτό? Άφθαρτο θα γίνει. Τι είναι αυτό που μπορεί να νικήσει τις αδυναμίες της άγκας? Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Πώς έρχεται η παρουσία του Αγίου Πνεύματος? Έρχεται από τη σχέση με τον Θεό. Έρχεται από την αποδοχή του Λόγου του Θεού. Έρχεται από την αποδοχή των εργατών του Θεού. Έρχεται από την αποδοχή των διακονιών του Θεού. Για να μπορεί να μεγαλώνει επάνω μας και να καταλαβαίνουμε πιο βαθιά το θέλημα του Θεού και πιο βαθιά την αλήθεια του Θεού για να μπορούμε να εργαζόμαστε όμορφα, καλά και ευλογημένα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι είναι ο Θεός? Πνεύμα ο Θεός είναι. Με αλήθεια ο Θεός. Με χρήο ο Θεός. Με ικανώνει ο Θεός. Και όσο πιο πολύ γεμίζει αυτό το ποτήρι, τόσο πιο πολύ υπερχειλίζει ο Χριστός από τη ζωή μας. Πεθαίνει το εγώ μας, πεθαίνει η σάρκα μας και μπορούμε και καταλαβαίνουμε θεόπνευστα από το Θεό επάνω στη ζωή μας. Για να μπορούμε να ξέρουμε τι σημαίνει πήραμε τον Χριστό στη ζωή μας. Είναι δυνατόν να μην είμαστε ικανοποιημένοι με τον Χριστό? Τι πήραμε? Κάτι αδύνατο στη ζωή μας. Τον Κύριο των δυνάμεων πήραμε. Και μέσα από αυτή την προσωπική σχέση έρχεται το λάδι και η κοινωνία του Θεού στη ζωή μας. Μέσα από τη σχέση έρχονται όλα. Αν εμείς πάρουμε τα μάτια μας από τον Θεό, είναι επικίνδυνο πράγμα. Η προσωπική ύπαρξη του Θεού μας ολοκληρώνει. Και ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, έχω και έχει τον ίδιο Κύριο στη ζωή σου. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Έχω και έχει τον ίδιο Χριστό στη ζωή σου. Τον ίδιο Χριστό έχουμε. Και σίγουρα το έργο του προς τη διακονία είναι διαφορετικό, αλλά προς τη σχέση είναι το ίδιο. Άλλο η διακονία. Η διακονία είναι διαφορετική για τον κάθε άνθρωπο. Η σχέση είναι ίδια. Όλοι μπορούμε να πούμε Κύριε είσαι κοντά μας. Το ίδιο πράγμα είναι η σχέση. Η διακονία είναι άλλο πράγμα. Τα δώρα είναι άλλο πράγμα. Άλλα δώρα δίνει σε μένα ο Θεός. Άλλα δώρα στον Φίλιππο, άλλα στον Πέτρο, άλλα στον Ιωάννη. Η σχέση είναι η ίδια όμως. Άλλα δώρα δίνει σε μένα, αλλά στον Χριστό. Η σχέση είναι η ίδια. Και εγώ μπορώ να πω Κύριε είσαι τα πάντα στη ζωή μου και εσύ μπορεί να το πεις. Δηλαδή σε σένα είναι δεύτερος, το ίδιο ο ίδιος Κύριος είναι. Από πού έρχεται ο Κύριος? Από την ανακαίνιση έρχεται στη ζωή μας. Η αρχική σχέση. Και μετά όλα ακολουθούν στη ζωή μας. Και να μπορεί το κάθε παιδί να μην έχει κενά στη σχέση. Είναι δυνατόν εγώ να αισθάνομαι ότι είμαι αδικημένος από τον Θεό και εσύ να αισθάνεσαι προνομίουχος? Αφού τον ίδιο Θεό πήραμε μέσα. Όλοι είμαστε προνομίουχοι. Μπορεί να έχουμε διαφορετική διακονία, διαφορετικό κάλεσμα, αλλά η σχέση είναι η ίδια. Και αυτό και οι άντρες με τις γυναίκες, τη σχέση είναι το ίδιο πράγμα. Είναι. Δεν διαχωρίζει ο Θεός τα κορίτσια από τα αγόρια, τα παιδιά του βλέπουν. Στη διακονία υπάρχει διαφορά. Στη σχέση είναι δυνατόν να λέει ο Θεός άλλο το κορίτσι, άλλο το αγόρι. Σχέση, μιλάμε στον πατέρα του. Στη διακονία είναι διαφορετικά τα πράγματα. Στη σχέση είναι το ίδιο. Όλοι μιλάμε στον ένα Κύριο που τόσο αγαπάμε και τόσο έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Το χρήσμα του Θεού είναι διαθέσιμο. Χρειάζεται αφιέρωση και εξήτηση του Θεού. Για να το βάζει ο Θεός στη ζωή μας. Οι διακονίες τι κάνουνε? Βοηθάνε την αδυναμία. Εκεί που κάποιος είναι αδύνατος, έρχεται η διακονία και το στηρίζει. Αρκεί να κάνει αποδοχή της διακονίας όμως. Αυτή είναι η χάρη του Θεού, ότι έρχεται η διακονία και σε στηρίζει. Γιατί κάνεις αποδοχή και έτσι σε βοηθάει να νικήσεις την αδυναμία. Ξέρω να λαμβάνω τον Θεό προσωπικά, ξέρω να λαμβάνω τον Θεό της διακονίας. Για να μπορεί ο Θεός να βοηθήσει να νικήσουμε τα αδύνατα σημεία που έχουμε, την αδύνατη κατάσταση που είναι στον εαυτό μας, παίρνοντας πιο πολύ από το λάδι και την ευρύ. Γι' αυτό βαπτίζομαι σημαίνει βυθίζομαι. Έχει ποτέ τέλος το βύθισμα. Βυθίζομαι. Μέσα στο βασίλειο του Θεού και στη φωτιά. Πληρώνομαι σημαίνει ολοκληρώνομαι. Συνέχεια περπατάω στην ολοκλήρωση. Αναγεννέμαι σημαίνει ότι συνέχεια αναγεννέμαι.
μεταμορφώνομαι. Έχει μια διαχρονικότητα ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι μόνο για ένα κομμάτι, έχει προέκταση. Γιατί πάντα το πνευματικό έχει βαθιές προεκτάσεις στη ζωή μας. Ας αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί το Λόγο Του και ας αφήσουμε τον Κύριο να μιλήσει μέσα στην καρδιά μας και να πάρουμε ιδιαίτερη χάρη από τον Κύριο στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν φέρνουν όλες οι διακονίες το ίδιο. Οι διακονίες είναι διαφορετικές ανάλογα με την χάρη που έχει κάθε διακονία, η κάθε εκκλησία, ο κάθε πιστός και ο κάθε εργάτης. Γι' αυτό και κάθε διακονία της Εκκλησίας είναι διαφορετική. Πώς ήταν οι φυλές του Ισραήλ, το κάθε παιδί διαφορετικό είναι. Έχουν διαφορετική χάρη, διαφορετικό κάλεσμα. Για να μπορεί να συμπληρώνει μία διακονία τα κενά της άλλης διακονίας. Όπως η διακονία του Πέτρου και του Ιωάννη κάλυψε τα κενά της διακονίας του Φίλιππου. Τα κάλυψε. Και ήρθε μια ολοκλήρωση στη Σαμάρια από το Άγιο Πνεύμα για να μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει χρησμένος, αφιερωμένος άνθρωπος. Ταγμένος για τη Βασιλεία του Θεού ημέρα και νύχτα. Και στους τελευταίους χρόνους δεν θα μπορούμε να ζήσουμε καθόλου για τον εαυτό μας. Θα ζούμε μόνο για τη Βασιλεία του Θεού και μόνο για το Ευαγγέλιο και μόνο για το σχέδιο του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Έτσι, ας κρατήσουμε το Λόγο του Θεού και ας αφήσουμε τον Κύριο, και αυτό λέει ο Κύριος, θα στείλω την πρώτη και την όψιμη βροχή. Είναι βροχή η παρουσία του Θεού. Να πέσει επάνω μας πιο πλούσια και πιο ευλογημένα, έτσι. Ας κρατήσουμε τον υπέροχο Λόγο του Κύριου και ας αφήσουμε τον Θεό να το εργαστεί.